Μετά από τηλέφωνα αναγνωστών στην εφημερίδα ότι βλέπουμε σήμερα κλειστά πρακτορία στην πόλη της Καλαμάτας, κάναμε μια αυτοψία και όντως βρισκόμαστε έξω από το πρακτορείο του Γιώργου Νικηφόρου στην οδό Ήρας και αυτό που βλέπουμε είναι κλειστές πόρτες. Βλέπουμε στο... και το χαρτί που έχει κολλήσει ο ιδιοκτήτης που λειτουργούσε σχεδόν 3 δεκαετίες, στο οποίο αναφέρεται ότι το πρακτορείο μας μετά από 26 χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ καθώς και προσφοράς στον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της τοπικής μας κοινωνίας υποχρεώνεται να διακόψει τη λειτουργία του. Η επιχείρησή μας κλείνει χωρίς να έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα ούτε απέναντι στην ΟΠΑΠ ΑΕ ούτε και σε οποιονδήποτε τρίτο. Θερούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι εμείς, όπως και εκατοντάδες άλλοι πράκτορες ανά την Ελλάδα, διακόπτουμε αναγκαστικώς τη λειτουργία του καταστήματός μας επειδή αρνηθήκαμε να υπογράψουμε τη νέα σύμβαση που μας επέβαλε η ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ, στην οποία έχει παραχωρηθεί και το σχετικό μονοπόλιο, καθώς θεωρούμε ότι η όρη της σύμβασης αυτής είναι εξωτερική. Σας ευχαριστούμε για την έπραξη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια, με εκτίμηση Νικηφόρος Γιώργιος. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πάρα πολλά πλέον τα πρακτορία σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη της Καλαμάτας που αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο στο μαγαζί τους και αυτό σημαίνει νέες θέσεις ανέργων, πολλά ξενίκια στα μαγαζιά και όλα τα συναφή. Στην οδό Μεσίνης και βλέπουμε ένα ακόμα πρακτορείο να έχει βάλει λουκέτο. Είναι το πρακτορείο της Παναγιώτας Μιλίτση και του Λία Μιλίτση, το οποίο λειτουργούσε επί 11 συνεχόμενα χρόνια. Και αυτοί οι πράκτορες αναγκάστηκαν να κλείσουν το μαγαζί τους γιατί δεν υπέγραψαν, όπως βλέπουμε, τη νέα σύμβαση με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Συνεχίζοντας την αυτοψία στους δρόμους της Καλαμάτας, βλέπουμε ένα ακόμα πρακτορείο κλειστό. Είμαστε στην οδό Μπουλούκου και είναι το πρακτορείο του Πέτρου Αλάμαρα. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κόσμος μέσα, είναι κλειστές οι πόρτες και αυτός ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο. Ένα ακόμα πρακτορείο στην οδό Αθηνών έχει κατεβάσει ρολά, που λέμε. Και ο λόγος του βλέπω. Είναι το πρακτορείο του Ηλία Τσιγαρίδη.